χρειαστούμε έναν κιλό αλεύρι χωριάτικο, δύο κουταλάκια, έτσι κοφτά κουταλάκια αλάτι, μισό κουταλάκι σπορέλαιο, μισό φλιντζανάκι του καφέ, θέλω τα τούτα, είναι ζυμό σου. Μισό κουταλάκι του καφέ ροδόσταγμα, δύο φακελάκια βανίλια, δύο κουταλιές χυμό λεμονιού και ανάμιση φλιντζάνι νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Θα χρειαστούμε επίσης για την αναρή, έναν κιλό αναρή μυζήθραν ανάλατη, δύο τρίτα φλιντζανιού ζάχαρη, μια κοφτή κουταλιά κανέλα, μισό φλιντζανάκι ροδόσταγμα, δύο φακελάκια βανίλια, ένα χρειαστούμε μπόλικο σπορέλαιο για το τηγάνισμα και ζάχαρη νάχνη για το πασπάλισμα. Πάνω χαρά σου που να κάνεις μια σύνταγη που έχει μέσα κανέλες. Εν το συζητώ. Ναι. Εγώ λοιπόν, καθαρίζω. Έρχομαι εδώ, δεν μας πειράζει. Ναι, δείτε ζυμάρι που κάνουμε. Ναι, οπότε δεν μας πειράζει. Okay. Γαλάτια μου θα μου διάσεις τα υλικά που ποτζί, εντάξει, θα σου λέω τι θέλω και θα μου τα δίνεις. Θα βάλω πρώτα το αλεύρι. Αλεύρι χωριάτικο. Γιατί τις ζύμες πάντα κάνουμε εντές έτσι με αλεύρι χωριάτικο. Να πούμε ότι εντύς... συγγνώμη, βιαστικά. Βάλες το ούλο μέσα. Όχι, βάλα λίγο μπόξ. Σε παρακαλώ, θέλω το αλάτι να μου δώσεις. Το αλάτι είναι μπροστά σου νομίζω. Μάλιστα. Ναι. Μετά θέλω το λάδι, το μισό φλιντζάνι λάδι. Δώσ' μου το ροδόσταγμα να τα έχω δαμε κοντά μου. Και δύο φακελάκια βανίλη. Το ροδόσταγμα είναι το μες το φλίνι. Ναι, το αλεύρι μου. Και ξεκινώ να βάλω το αλάτι. Λοιπόν, ξαναείπα σου το ότι εκείνο που μου αρέσει πάρα πολλά μες τις ζύμες της χρήσης είναι ότι βάλει ροδόσταγμα μες το ζυμάρι. Ναι. Και μου σκομυρίζουν και την άλλη φορά. Άρα βάλαμε το λάδι. Δεν μας έκαμε στην άλλη φορά μου σκομυρίζει ροδόσταγμα που ήταν τι ανητά πάλι, αλλά ήταν πυσίες. Μπορεί. Πλησίες που μας είχε κάνει. Ναι. Ήταν φανταστικά. Το λοιπόν, έβαλα το αλεύρι, το αλάτι μες στον κάδο του μίξερ και βάλαμε και το σπορέλαιο. Τώρα θα βάλω το ροδόσταγμα, έτσι μισό φλιντζανάκι. Το έμαθε με η μάμα μου γιατί θέλει έτσι να μυρίζουν ωραία. Θέλω δύο κουταλιές λεμόνι. Έλα, έλα λίμο. Και μετά θα βάλω το νερό. Μετά να χρειαστούμε έναν μπολ για την αναρή. Θέλεις λίγο γαλάτια. Α, τον μπολ. Έχω το μέσα. Οπότε θέλω να μου το αθρηματίσεις εκεί να μπορείς. Καλό. Επήρε με, έφερε με, πήρε με, έφερε με. Οκ. Θέλουμε έναν αρήν ανάλατη για τον τη συνταγή. Ανάλατη. Ανάλατη. Είναι ωραία. Όχι αλατισμένη. Όχι η αναρή σου. Είναι πολλά ωραία και επέλεξα δύο παραγωγούς έτσι για να τα ανακατεύουμε τα... Ναι. Να γίνει πολλά ωραία. Να τη σπάσω με τα χέρια μου, ναι. Ναι, ναι, με τα χέρια σου. Τούτον τώρα, τούτον δεν είναι βραστό νερό, γι' αυτό είναι να το χρησιμοποιήσω. Και να βάλουμε, αφήνουμε το έτσι λίγο να ριζαστεί, εσείς σπίτι λίγο παραπάνω. Εγώ να το βάλω τούτον ένα. Καμνείς τα τετράγωνα, τα μπορείς να ρίζει ή μη κύκλιο. Ναι. Όπως θέλεις. Εσύ όπως πώς τα κάνεις. Εγώ κάνω τα τετράγωνα, κόφω τα με το... Ναι, κόφεις τα με το ναι. Μασερούδι, το... Α, το ειδικό. Το ραφτιόλο. Ναι, 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 ναι. Στην επόμενη εκπομπή τώρα που σε συνάφερες θα σου κάνω ραφτιόλες. Θα αισθήσουμε δάμε να φάμε βραστές. Βάλεις αναρή μου στις ραφτιόλες εμπολα... σου. Έβαλω. Εγώ βάλω μόνο χαλούμι. Ναι. Ναι. Και η κυρία Αντρούλα βάλει αναρή, έκαμε μας πέρσι. Εγώ έβαλω. Ξέρεις τι, με την αναρή φτιάχνει λίγο πιο κρεμώδες, αλλά αν έχεις καλό χαλούμι... Βάλω παλιό. Α, καμίστες μόνο με παλιό ναι, βάλεις. Ναι, μόνο με ωριμό χαλούμι, είναι βάλω φρέσκο. Βράζεις και αυγά. Και καμίς ένα ζυμάρι. Ναι. Θα βάλω τούτα πίσω. Μες το ζουμί της κότας που τις βράζεις. Ναι, αν έχεις, ναι, αλλιώς βάλεις ζωμό. Ζωμό, ναι. Okay. Αν έχω ωραίο κοτόπουλο θα σου φέρω... Πρέπει να κάνω κάτι άλλο με την αναρίνη εγώ τώρα. Όχι, να σου πω πώς να τη να βάλεις. Φύγουμε λίγο το ζυμαρούν. Να βάλω ζάχαρη εδώ μέσα. Θα βάλω ζάχαρη. Θε μου αγάπη μου. Θα βάλω ζάχαρη εγώ εδώ μέσα. Ναι, ναι, να βάλεις. Ένα λεπτό να πιάσω ακόμα λίγο νερό γιατί είχα βάλει λίγο πιο λίγο. Α.
έτσι, βασικά θέλουμε να ζυμώσουμε, να έχουμε μια ωραία ζύμη που να μαζεύεται από τα τυχώματα, γαλάτια μου. Okay. Έδωσε ένα λεπτό, είναι έτοιμη. Η γαλάτια έβαλε την αναρή, θα βάλουμε μέσα τη ζάχαρη. Τούτη είναι η ζάχαρη. Ναι, τη ζάχαρη. Ναι. Το ροδόσταμα που μας έμεινε, το μισό φλιντζάνι εδώ μέσα. Βάλε κανέλα, παραπάνω από μια κοφτή κουταλιά. Βάλε να δούμε, με τη βαλισούλη. Και δύο φακελάκια βανίλια. Τα άλλα τα βανίλια, τη βανίλια βάλαμε τη μέσα στο ζυμάρι. Όχι, ξέχασε. Θα την βάλω τώρα, δεν πειράζει, να είναι κάτω εσύ. Οκ, και εγώ να βάλω τα άλλα δυο. Ναι, και εγώ να σου βάλω, συγγνώμη που είμαι μπροστά. Άμα βλέπω την εκπομπή, άμα βλέπω την εκπομπή, λέω, Χρήσο, δεν έπρεπε να βάλεις το χέρι σου. Άντε ρε. Έτσι. Μια χαρά. Και μετά που να τελειώσεις γαλάτια μου, θα τις δοκιμάσεις. Αν χρειάζεται κι άλλο ροδόσταγμα, θα βάλουμε. Ξέρεις ότι αν κάτσω τώρα μια γωνιά και δώσεις μου ένα μπολ, να το φά. Παιδιά, είπε μου, και μετά γαλάτια μου να τη δοκιμάσεις και σαν μου το λάλανε, βούτσισε το κουτάλι μέσα στην αναρή και έφαε. Εγώ γιατί να τη δοκιμάσω. Να τη δοκιμάσεις να δούμε, ας σου αρέσει. Με σίγουρο ότι αρέσει. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Είδατε τον κάδο. Είδες το, έτσι θέλει πλήμα. Ναι, ξεκολλά από τον κάδο. Οπότε. Μα πόσα πουρέκια να κάνεις, να κάνεις έναν τόμπο. Έφερα έναν κιλό. Α, να κάνεις πολλά. Να κάνω πολλά. Ναι. Θα φύγω τον κάδο. Πανταλάρ στο την κοπέλα. Ναι. Να φάμε. Τούτον τώρα να το αφήσουμε λίγο ώρα να ξεκουραστεί για να μπορούμε να το ανοίξουμε. Τελειώσαμε και την αναρή μας. Γαλάτια μου δοκίμαστε να δούμε ήταν που λαλεί. Κομψή κοψά. Είναι ωραία. Θέλει κάτι άλλο. Θέλει λίγο ροδόστε μα. Θέλει ό,τι θέλει πέμου να βάλουμε. Πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Θα μπορούσες να βάλεις άλλη κανέλα. Βάρτη. Βάρτη εσύ. Εντάξει. Πάμε διάλειμμα, να ξεκουραστεί λίγο το ζυμάρι μας, να έρθουμε να ανοίξουμε το φύλλο και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα μπουράκια και να ψήνουμε. Φύγαμε. Επιστρέψαμε, γαλάτια μου. Δεν μου κάνει δηλαδή, τώρα αρχίζω και κάνω. Συνεχίζω και κάνω πουρέκια. Μπράβο, ωραία. Κάνω τα από μια ψινή γαλάτια μου. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά ωραία το ζυμάρι της. Mm-hmm. Πάρα πολλά ωραία το ζυμάρι της. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαι εγώ δαμε μαζί της, ζήτησα της μια χάρη. Ναι, να ναι. Δοκιμάσει να μου ψήσει και ένα αυτιό, αντί με στο βαθύ τη γάνη, να μου τα κάνει όπως τις πίτες της Σάτζης. Τι είπα της, ένα δοκιμάσα ποτέ κάμε. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Κάμαμε. Αλλά το καλύτερο ήταν που λέει του Μενέλα που φάει ένα μπουρέκι. Ναι. Και νόμιζε, τρώει ο άνθρωπος, νόμιζε ότι έχει χαλουμούδι μέσα. Ενώ τελικά ένα ναρί. Κοίτα, είναι ένα άσχημα, τους βάλεις δύο μέλη που πάνω μια χαρά. Δηλαδή, αν θέλετε μια πιο υγιεινή εκδοχή, αν δεν θέλετε να βάλετε λάθκια, εντάξει. Τούτα είναι πιο ωραία. Είναι πιο ωραία, το συζητώ. Το σωστό να λέγεται. Αλλά και τούτα, αν έχεις καμιά διατροφική, κάτι απαγορευτικό, μην πω δικαιούσε ρε παιδί μου να τρώεις τιανιτά ή οτιδήποτε. Θέλεις να σου δείξω πώς ανοίγουμε το φύλλο. Είπαμε να αφήνουμε το φύλλο λίγο να ξεκουραστεί. Εκόψαμε το έτσι, να σας δείξω μετά πώς το κόφουμε. Και κάνουμε μία φορά πάνω, μία φορά κάτω γαλάτια μου. Και ερχόμαστε. Να του βάλουμε λίγο ένα αλευρούδι, είναι τελειά λίγο. Είναι ισαστό. Ξαναφέρεις την μηχανή σου, δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι. Ναι. Αλλά μπορούμε να ανοίξουμε και φύλλο. Αν δεν θέλουμε, αν δεν έχουμε μηχανή, είναι να ανοίξουμε φύλλο, λεπτό. Οπότε, ανοίγουμε το στο ένα. Και η κοπέλα που άφηκα υπεύθυνη για τα πουρέκια, να έχει να τα γυρίσει σε κάποια φάση. Ναι. Ανοίγουμε το έτσι στο τρία. Κοπέλα. Η κοπέλα. Ναι. Και μετά στο 5, γιατί θέλουμε ένα έτσι λεπτά. Η μηχανή μου πάει μέχρι το 7. Για να δείτε ότι εγώ βάλω το στο 5. Επίσης να σας πω ότι η φωτιά που έχει στο λάδι είναι μέτρια. Είναι μέτρια, να μην είναι δυνατή για να μην μας τα κάψει. Διότι αν είναι πολλά δυνατή να σας τα κάψει. Και τούν το φύλλο κάνει πουμπουλήθρες για να το δείτε. Θα με πάρα πολλά λίτσι χρύσο κάνει κράσ, κράσ. Πάρα πολλά ωραίο, ναι. Κάμα έτσι τετράγωνα και να σας δείξω πώς τα κόφκουμε. Αν μπορείτε να τα κόψετε με έναν πυρού, με ένα ποτήρι γαλάτια μου κάποιοι κόφκουν. Να βάλεις ζάχαρη νάχνη που πάνω. Βέβαια. Αλλά θέλεις να βάλεις. Ουρέκι είναι, δεν μπορείς να φάεις χωρίς ζάχαρη. Α, θέλει ζάχαρη δηλαδή, γιατί είναι αγλικό. Θέλει την, ναι.
Όχι, εγλυκή είναι, αλλά το με τη ζάχαρη να είναι πιο ωραίο. Εγλυκή είναι όσο εγλυκή είναι που δοκίμασα τη σάτζη. Να σου δείξω, αν θέλεις να κόψεις. Εντάξει, θα κόψουμε πρώτα έτσι, γιατί εξήχασα ότι είναι δείξαμε. Τι πράγμα. Πώς θα κόψουμε τα πουρέκια. Και μετά σου δείξω πώς να κόψουμε και τα τετράγωνα που έφερα εγώ το ειδικό. Να βγάλω και εγώ την πίτσα μου, πας σε τον το σανίδι, δάμε. Διότι ευκάλαμε την μου το φούρνο. Η μάμα μου στο εστιατόριο να σου δείξω πώς θα κάνει τα πουρέκια της. Ναι. Α, να δούμε την πίτσα, εντάξει. Ναι, είδες, έκοψα το γύρω-γύρω για να μπορώ να την τραβήσω και να τη βγάλω πάνω στο κρούζι, βέβαια, όποτε δεν μπορώ να την τραβήσω, αλλά να κάνω τον το πράγμα. Έτσι, δεν τι ωραία. Τέλεια, παιδιά. Αλήθεια που σας λέω, είναι τέλεια. Και ύστερα κόφτεις την και είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη. Θωρείς. Και θωρείς αρπάσει το πουστόπους, αλλά δεν πειράζει μας καθόλου μια φορά. Τρώει το καυτό, το πουρέκι. Δεν είναι καυτό, κρύανε. Ναι, που κρύανε, είναι πιάσες που τα που πάνε να τζολας. Θέλεις να φάεις, πάρα πολύ ωραία. Όχι, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα όμως. Ένα λεπτό να βάλω το πουρέκι μου. Γιατί, δεν μπορώ να γυρίσω έτσι το ζυμάρι και να κάνω. Ναι, περίμενε όμορφη μου. Έλα. Γιατί. Έλα. Τι ώρα που τα φέρνεις, έλα, πιέτε στο λίο. Πού να το πιέσω, δαμέ. Δαμέ, να το πιέσω στην άκρη. Και πιέστο. Α, και κάτω, να πιθακώσω την αναρίνα, ας πούμε. Βέβαια. Οκ. Και τούτο να το φέρω δαμέ. Μπράβο, μορφή μου. Και κόψε το τώρα. Μπορώ να το κόψω με το άλλο το πράγμα ή όχι. Τώρα έκοψα μεγάλο τζίνο για τον το size. Κόψε το με το άλλο, μεγάλο. Τώρα να σου κάνω άλλο. Πού είναι το... Έλα, με τζίνο. Τι εννοεί σε μεγάλο, είναι μεγάλο ή μικρό. Όχι, να σου δείξω πώς να το κάνω. Μπορώ να το κάνω μισό, αν το κάνω έτσι δηλαδή, πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Γιατί να μην το κάνω μισό. Εντάξει, κάμε το. Θα το κάνω μισό έτσι. Όχι, να κάνω έτσι. Μπράβο, αγάπη μου. Α, έπρεπε πρώτα έτσι. Ναι. Γιατί μου τα λαλεί. Δεν του αφήνει να μιλήσω η αλήθεια. Ναι, εντάξει. Μπράβο. Βέτε τι ωραία. Ναι, τα πουρέκια της Γαλάτιας, κυρίες και κύριοι, κοπιάστε! Της Σάτζης! Οι πίτες της Σάτζης με την αναρή. Μπράβο, Γαλάτια μου. Α, τι πάει μέσα. Να έχεις 9. Όχι, να κάνεις κάτι άλλο εσύ. Ναι, να δείξω ακόμα έναν το άλλο το σχέδιο. Εντάξει, να έχω 9. Πρέπει να αναψούμε το μάτι. Έλα, εγώ. Και μετά βάλουμε τα μέσα λάδι. Και γυρίζουμε τα. Είμαι μια κουτάλα. Είμαι ξύλινο σουβλάκι. Έτσι. Α, γιατί αυτό ξύλινο σου. Είμαι σμήλαν κανονική για τα στραγγούλα λίγο. Διότι μετά σουβλίτζεις το ρευκάλιστο ναι. Για να τρέχουν τα λάκια. Αν πάει να αγοράσει και εσύ από τούτο, να σου δείξω ένα στο φύλλο που έμεινε. Θα βάλεις μέσα στη μέση. Να κάνεις σάντουιτς όλο. Ναι. Α, ναι. Θα βάλεις μέσα στη μέση, είναι συμβολικό. Θα βοηθήσουμε μέσα στο αλεύρι και άρθουμε εδώ να κόψουμε. Okay. Οπότε είναι το πουρέκι μας γεμάτο, όμορφο. Ναι, και τα πουρέκια έτσι είναι ωραία να γεμάτα, ρε παιδί. Θα ανοίξω ένα φύλλο για να δεις τι κάνει η μαμά μου, που έκαμνε ποσότητες για το εστιατόριο. Που έκαμνε σίλια εννοείς, πουρέκια την ημέρα. Που κάνει, όχι, δεν κάνει τόσο, αλλά ναι. Πρέπει να σας πω ότι μια ημέρα που ήταν να πάμε γύρισμα μπαστά χωρκά, θυμάσαι. Ναι. Είπε... έτσι, μου, σα λέει Γαλάτια, να σας δείξω πώς το κάνω. Δηλαδή να κάνουμε ένα μπαστούνάκι, συγγνώμη Γαλάτια μου, και μετά να το κόψουμε έτσι. Εντάξει. Που να λες. Έτσι πάνω κάτω. Που ναι. Λες. Ναι, που λέτε. Ναι, ήταν να πάμε γύρισμα και είπε μας, Χρήσο, περάστε που την κοφίνου, να περάσουμε που τη μάμα μου τέλος πάντων. Περάσαμε που η μάμα της είχε. Κούπες που τζιν την ώρα έκαμε, ναι. Κάτι πουρέκια τόσα που τζιν την ώρα έκαμε. Να θυμούμε τι άλλο είχε. Τούτο ήταν έτσι ένα πρόχειρο ναι. Πρωινό του περαστού, ξέρεις. Περάστε ποτέ να φάμε λίγο. Ναι, κορή, άμα ανήσφι, άμα έχεις ζυμάρι, κάνε πισιούες, ας πούμε, τώρα σου κάνω πισιούες. Και ο λεπτά, εντούν το φύλλο. Τούτο είναι χαμηλή πολλά, η φωσκιά ίσως δεν να... Δεν ξέρω τι κάνω. Ναι, βάρτω στο 9 χωρίς το boost. Α, εντάξει, διότι έπαιζε λίγο η θερμοκρασία σαν να και... Οκ, εντάξει, έντσι να...